Κυρία Καραγιάννη, καλησπέρα. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Θα μιλήσουμε για ποίηση, 21 Μαρτίου, Παγκόσμια ημέρα της ποίησης, και η παρέμβαση θα διοργανώσει πάλι κάτι διαφορετικό, αρκετά πρωτότυπο, στα πλαίσια της ημέρας. Καλησπέρα. Η παρέμβαση γιορτάζει και φέτος την Παγκόσμια ημέρα ποίησης, 6:30 το απόγευμα 21 Μαρτίου στο Λογογραφικό Μουσείο Κοζάνης, σε συνδιοργάνωση με το Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών και με το Συνεταιριστικό Βιβλιοπωλείο. Η παρέμβαση γιορτάζει πολλά χρόνια την ημέρα αυτή και φέτος έχουμε ένα αφιέρωμα στο Λόρδο Βίρονα, αυτόν τον μεγάλο φιλέλληνα ποιητή που τιμώνται φέτος τα 200 χρόνια από το θάνατό του. Θα έχουμε όμως και ελεύθερες αναγνώσεις, μπορεί δηλαδή κανείς να διαβάσει και οτιδήποτε άλλο του αρέσει, θέλει είτε κάποιου γνωστού ποιητή είτε και δικό του. Δική του επιλογή. Απλά για να συμμετέχει με ένα διαφορετικό τρόπο και να το νιώσει όλο αυτό την Παγκόσμια ημέρα της ποίησης. Είναι μια εκδήλωση στην οποία, η οποία στην ουσία στείνεται και στηρίζεται στο κοινό. Δηλαδή συμμετέχει το ίδιο το κοινό στην εκδήλωση. Δεν υπάρχουν ενώ συγκεκριμένοι ομιλητές. Το όποιος επιθυμεί από το κοινό σηκώνεται και διαβάζει κάτι που έχει επιλέξει. Μπορεί να στέλνουν όσοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στο παρέμβαση culture.papakiyahoo.com τη συμμετοχή τους, να δηλώσουν δηλαδή ότι θέλουν να διαβάσουν τα ονόματά τους και έτσι περιμένουμε όσο δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, φίλους και συνεργάτες και τα λοιπά της παρέμβασης για να πάρουν μέρος στην εκδήλωση αυτή. Η αλήθεια είναι ότι το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο. Κάθε χρόνο σημειώνει μεγάλη επιτυχία αυτή η εκδήλωση, γιατί η ποίηση τι είναι, εξωτερικεύουμε τα αισθήματά μας, να το πω έτσι πολύ απλά, και βέβαια ακολουθεί και συζήτηση, μια πολύ ωραία έτσι, συζήτηση. Καθόμαστε, περνάμε και όμορφα, είναι και μια ευκαιρία να βρεθούμε, είναι έτσι και συντροφιά. Είναι μια όμορφη συνάντηση, είναι μια γιορτή. Η Παγκόσμια ημέρα ποίησης πλέον γιορτάζεται σε πάρα πολλά σημεία της Ελλάδας και όχι μόνο φυσικά. Οπότε είναι μια γιορτή που συμβαίνει ταυτόχρονα σε διάφορες πόλεις και είναι πολύ όμορφο. Αυτό γίνονται και διαδικτυακά βέβαια διάφορα πράγματα και θα έλεγα ότι έχει μεγάλη ανταπόκριση. Όλα αυτά, 21 Μαρτίου, Παγκόσμια ημέρα της ποίησης. Όμως έχουμε μπροστά μας τη μεγάλη αποκριά, με τον Φανό να κυριαρχεί στα έθιμα της Κοζάνης. Είναι έτσι ένα έθιμο γνωστό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, επειδή, Δήμητρα, ασχολήθηκες πάρα πολύ με τον πολιτισμό και με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και η τελευταία εκδήλωση για τον πολιτισμό, με πολύ σημαντικές συμμετοχές, ομιλητές, ανθρώπους του πολιτισμού. Πώς βλέπεις να κινείται το έθιμο, είναι στη σωστή κατεύθυνση, θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, που βγήκε και μέσα από την συζήτηση μετά από αυτό το εμπεριστατωμένο τριήμερο ήταν ουσιαστικά για τον πολιτισμό. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση που μπορεί να γίνει πάνω στο θέμα, γύρω από το θέμα γενικότερα έτσι, της αποκριάς και του πώς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί. Η αποκριά της Κοζάνης έχει κάποια πολύ ιδιαίτερα βέβαια χαρακτηριστικά, το ότι έχει τα σκοπτικά τραγούδια, το ότι είναι έτσι παραδοσιακή, έχει κάποια στοιχεία ενώ που δεν μπορεί κανείς να τα βρει αλλού, σε άλλα καρναβάλια, ας πούμε, στην υπόλοιπη Ελλάδα. Οπότε, ένα στοίχημα είναι το να διατηρηθούν όλα αυτά, να μην αλλοιωθούν, γιατί αυτή είναι και η δύναμη της αποκριάς μας, ούτως ή άλλως. Και το δεύτερο κομμάτι είναι πώς μπορεί βέβαια η αποκριά να εκτοξευθεί περισσότερο, να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη δυναμική και κατά μία έννοια διατηρώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ταυτόχρονα να ανανεωθεί κιόλας και να απευθυνθεί και σε ακόμη περισσότερο κόσμο. Είναι κάτι το οποίο θα ήθελα πάρα πολύ κάποια στιγμή, δηλαδή να γίνει μια έτσι ουσιαστική συζήτηση. Θα κάνουμε μια συζήτηση εδώ στο στούντιο με καλεσμένους που θα συναποφασίσουμε, γιατί ασχολείσαι με τον πολιτισμό και ασχολείσαι σε βάθος με τον πολιτισμό, γιατί όλοι λέμε για πολιτισμό, αλλά εντάξει, πολιτισμός δεν είναι ένας χορός και ένα τραγούδι, είναι κάτι πολύ βαθύτερο, είναι πολλά, ναι. Με αναπτυξιακά χαρακτηριστικά. Είναι και πολλά άλλα βαθύτερα πράγματα που υπάρχουν πίσω από αυτό, που κινούνται ή πρέπει να κινηθούν γύρω από αυτό και να ενεργοποιηθούν διάφορα που έχουν να κάνουν και με το επικοινωνιακό κομμάτι φυσικά και με το πού θέλουμε να το πάμε, με τη στόχευση. Δηλαδή, θεωρώ ότι η αποκριά δεν πρέπει απλά να διοργανώνεται κάθε χρόνο όπως έχουμε συνηθίσει όλα τα χρόνια. Να γίνει και ένας σχεδιασμός καινούριος, ούτως ώστε κάθε χρονιά να δίνεται κάτι καινούριο και να υπάρξει μια στόχευση μέσα σε ένα βάθος χρόνου, δηλαδή να επιτευχθεί κάτι νέο που να πάει και πιο μπροστά την αποκριά της Κοζάνης, να την κάνει ακόμη πιο δημοφιλή, ακόμη πιο γνωστή, γιατί έχει αυτή τη δυνατότητα, είναι ένα από τα ισχυρά χαρτιά της περιοχής η αποκριά, οπότε αξίζει να επενδύσουμε σε αυτή.
Δήμητρα, βέβαια πρέπει να πούμε ότι ο πολιτισμός, η ανάπτυξη του πολιτισμού είναι ένα θέμα που θα το δούμε αναλυτικά το επόμενο χρονικό διάστημα και βέβαια γιορτάζεται τα 40 χρόνια της παρέμβασης και θα δούμε και πολλές και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις το επόμενο διάστημα. Ναι, η παρέμβαση φέτος γίνεται 40 ετών, οπότε μεγάλωσε. Συμπληρώνει έτσι αρκετά πολλά χρόνια δράσης και παρουσίας στα λογοτεχνικά, πνευματικά, πολιτιστικά γενικότερα πράγματα και του τόπου και της χώρας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας. Θέλουμε έτσι να το γιορτάσουμε με διάφορους τρόπους. Θα ξεκινήσουμε με μια εκδήλωση που θα κάνουμε για τα 40 χρόνια της παρέμβασης στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, στην οποία θα πάρουμε μέρος και με περίπτερο. Οπότε θα κάνουμε εκεί και μια μεγάλη εκδήλωση για τα 40 χρόνια, αλλά θα κάνουμε αντίστοιχες εκδηλώσεις και στην Κοζάνη φυσικά και στην Αθήνα. Θα κάνουμε και μια επετειακή έκδοση για τα 40 χρόνια που θα πάρουν μέρος έτσι, συνεργάτες και φίλοι της παρέμβασης που στήριξαν και συμμετείχαν όλα αυτά τα χρόνια σε όλη αυτή την προσπάθεια που έχει γίνει. Οπότε πιστεύω πως θα είναι έτσι μια εορταστική χρονιά για μας, για να κάνουμε έτσι διάφορες δράσεις και πράγματα που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό, με αφορμή και τα 40 χρόνια που γιορτάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, γιατί θα έχουμε πάρα πολλά θέματα να συζητήσουμε το επόμενο διάστημα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή υποκριά. Να είστε καλά. Επίσης.